il-parteċipanti, 9 pajjiżi li qegħdin jieħdu sehem il-lejla. Waqt ikunu daħlin bħala ġest ta' ħbibrija, il-parteċipanti se jkollhom il-knada ta'. O John de Manuel, o Kendri Kos, Vasi Kosmas, Iko Despotis, Nadel Fosmu, Parusiastis, μας υποδέχεται, μας καλωσορίζει, μας καλησπερίζει και βέβαια παρελάβουν οι ομάδες. Τζουμπιάσκο για την Ελβετία. Ρεπούμπλικα Τσέκα, Τρίτα Τρίπραμ. Τρίπραμ για τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Μενουέις για την Γκραν Βρετάνια, Αμπερτάουε για την Σουάνσι. Αμπερτάουε για την Ουαλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Μην Γκρέτσια, Τίντα Πρέβετσα. Από την Ελλάδα, η ομάδα του Δήμου της Πρέβετσας. L'Ungheria, nel Aulil, Kani Kanica. Neghi Kanica, Yad Lugaria. Nell'Italia, Tinta, Porto Tolle. Porto Tolle, Iomada di Italias. Nel Portugal, Setúbal. Yad in Portogallia, Iomada di Spoli, Setúbal. In Slovenia, Menges. Για τη Σλοβενία το Μέγγες. Και για τη Μάλτα βέβαια με όλο το στάδιο μαζί της η ομάδα της Μπιργκού. Παιχνίδια χωρίς που δεν είναι εύκολες και να 4 κλειδιά λοιπόν, Ελλάδα, Ελβετία, Τσεχία, 3 κλειδιά Ιταλία, καλύτερος χρόνος η Τσεχία 1.45, η Ελβετία πάρα πολύ κοντά 1.46, 2.17 η Ελλάδα, 1.44 η Ιταλία βέβαια με 3 κλειδιά. Θα δούμε και την τελική κατάταξη μετά από το πρώτο παιχνίδι. Βλέπουμε μάλλον πρώτα τη γραφική παράσταση. Είναι πρώτη Πορτογαλία με 9, δεύτερη Τσεχία με 8, τρίτη Ελβετία με 7 που τους έκανε 14 γιατί έχει παίξει τζόκερ, με 6 η Σλοβενία, με 5 η Ελλάδα, 4 Ουαλία, 3 Ιταλία, 2 Ουγγαρία και η Μάλτα που στοιχημάτισε στην Ελβετία παίρνει τους 7 βαθμούς γιατί δεν παίρνει τους διπλασιασμένους βαθμούς από το τζόκερ. Τζουμπιάσκο για την Ελβετία με 14, Σετούμπαλ για την Πορτογαλία με 9, Σπρίμπραμ για την Τσεχία με 8, Μπιργκού για τη Μάλτα με 7, Μίνγκες για τη Σλοβενία με 6, Πρέβεζα για την Ελλάδα με 5, Αρμπερτάουε Σουάνσεα με 4 βαθμούς για την Ουαλία, Πόρτο Τόλε με 3 βαθμούς για την Νάτι. Ουαλία 9 βαθμοί στην πρώτη θέση, Πορτογαλία 8, στη δεύτερη Ελλάδα 7 βαθμοί στην τρίτη θέση, πολύ καλά. Ουγγαρία με 6, Μάλτα με 5, Τσεχία με 4, Ελβετία με 3, Σλοβενία με 2 και 4 βαθμοί για την Ιταλία από το στοίχημά της επί της Τσεχίας. Πολύ καλά για την Πρέβεζα στην τρίτη θέση στο δεύτερο παιχνίδι. Περιμένουμε να δούμε την τελική κατάταξη, μετά και το δεύτερο παιχνίδι βέβαια. Να λοιπόν, στην πρώτη θέση έχουμε μια ισοβαθμία, 17 βαθμοί για την Ελβετία και τον Τζουμπιάσκο και την Πορτογαλία και τη Σετούμπαλ. Στην τρίτη θέση έρχεται η Ουαλία, Μεγάλη Βρετανία, η Αμπερτάουε με 13 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση, κοιτάξτε, είναι Τσεχία, Πρίμπραμ με 12, Ελλάδα, Πρέβεζα με 12 και Μπιργκού για τη Μάλτα με 12. Στην έβδομη επίσης ισοβαθμία, Ναγκή Κανίσα της Ουγγαρίας και Μέγγες της Σλοβενίας με 8 βαθμούς και στην ένατη θέση για την Ιταλία το Πόρτο Τόλε με 7 βαθμούς. Πολλές ισοβαθμίες, αλλά είναι ακόμα πολύ αρχή. Ήταν μόλις το δεύτερο παιχνίδι. Και βλέπετε, ολοκληρωμένη διαδρομή για την Ουαλία, για την Τσεχία και για την Ουγγαρία. 1.17 για την Ουαλία, καλύτερος χρόνος, καλός τζόκερ. 1.20 για την Ουγγαρία, 2.14 για την Τσεχία. Αν ολοκλήρω τη διαδρομή, 2.30 για την Ιταλία. Και βλέπετε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Η Ουαλία πρώτη με 9, Ουγγαρία με 8, Ελβετία με 7, Σλοβενία με 6, Τσεχία με 5, Ιταλία με 4, αλλά και Μάλτα με 4, Ελλάδα με 2. Πορτογαλία έχει πάρει τους 9 βαθμούς της Ουαλίας, στοιχηματίζοντας πάρα πολύ σωστά. Και βέβαια η Ουαλία έχει παίξει τζόκερ και τους 9 τους έκανε 18, δηλαδή τους διπλασίασε.
Να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις στην τελική κατάταξη μετά και το τρίτο παιχνίδι. Ναι, έχουμε. Είναι πρώτη η Αμπερτάου Εσβάντσε για την Ουαλία με 31. Σετουβάλ για την Πορτογαλία με 26. Τζουμπιάσκο για την Ελβετία με 24. Πρίμπραμ για την Τσεχία με 17. Ναγί Κανίτσα για την Ουγγαρία με 16. Αλλά και η Μπυργού για τη Μάλτα με 16. Από 14 Πρέβεζα Ελλάδα, Μέγκε Σλοβενία και Πόρτο Τόλε Ιταλία με 11 βαθμούς στην ένατη θέση. 1-8 Ουαλία, 1-10 η Ιταλία. Να δούμε τη γραφική αναπαράσταση του τέταρτου παιχνιδιού που μόλις παρακολουθήσαμε. 9 Πορτογαλία, 8 Ελβετία, 8 Ουγγαρία ισοψηφούν. 6 Ουαλία, 5 Ιταλία, 4 Σλοβενία, 6 Μάλτα με τζόκερ θα τους κάνει 12. Τους έκανε με τζόκερ 6 γιατί ήταν 3. 2 Ελλάδα και η 9 της Τσεχίας από το στοίχημά της. Η Μάλτα δεν τα πήγε καθόλου καλά με τον Τζόκερ. Με 3 βαθμούς να τους κάνει 6 δεν είναι καθόλου σπουδαίο. 37 στην πρώτη θέση η Αμπερτάου Εσβάντσε για την Ουαλία. Στη δεύτερη θέση σε Τουμπάλ για την Πορτογαλία 35. Στην τρίτη Τζουμπιάσκο για την Ελβετία 32. Στην τέταρτη Πρίμπραμ για την Τσεχία με 26. Στην πέμπτη Ναγκικανίτσα για την Ουγγαρία με 24. Στην έκτη Μπίργου για τη Μάλτα με 22. Στην έβδομη Μέγκες για Σλοβενία με 18. Από 16 βαθμούς η Πρέβεζα και το Πόρτο Τόλε. Οι Βαλέτσα, οι κριτές, βλέπετε, καλά, 10 επίπεδα. 11 λοιπόν η Ουγγαρία με 1,49, από 10 Ελλάδα και Ουαλία μας χρεώσανε και 7 για την Πορτογαλία. Αυτό μεταφράζεται σε βαθμολογία. Στην τέταρτη θέση, στο συνολικό παιχνίδι, Ουγγαρία 9, Σλοβενία 8, Μάλτα 7, Ελλάδα που το κάνει 12, με 6 βαθμούς τους κάνει 12, Ουαλία 5, Πορτογαλία 4, Τσεχία 3, Ιταλία 2 και Ελβετία τους 4 βαθμούς της Πορτογαλίας που δεν τα πήγε και τόσο καλά. Τέταρτη λοιπόν στο πέμπτο παιχνίδι η ομάδα του Δήμου της Πρέβεζας και να δούμε αν η κατάσταση αλλάζει. Πρώτη λοιπόν η Αμπερτάου Εσβάντσε 42, Ουαλία δεύτερη για την Πορτογαλία το Σετουμπάλ με 39, τρίτη το Τζουμπιάσκο για την Ελβετία με 36, για την Ουγγαρία τέταρτη η Νάγκη Κανίτσα με 33, για την Τσεχία πέμπτη θέση Πρίμπρα με 29, αλλά και για τη Μάλτα πέμπτη θέση Μπυργού με 29, Πρέβεζα για την Ελλάδα στην 7η θέση με 28, Μέγκες για τη Σλοβενία στην 8η θέση με 26 και σταθερά στην 9η θέση με 18 βαθμούς για την Ιταλία το Πόρτο Τόλε. Οι παραδοσιακές ψαράδικες για την Ουαλία. Να τη λοιπόν πρώτη η Ουαλία με 9 βαθμούς και η Ιταλία που ισοβαθμεί με 9 στην ίδια θέση στην πρώτη, Ελβετία με 7, Τσεχία με 6, Μάλτα με 5, Πορτογαλία με 4, Ελλάδα με 3, Σλοβενία με 2, 4 βαθμοί από ένα κακά παιγμένο στοίχημα για την Ουγγαρία επί της Πορτογαλίας που δεν τα πήγε και τόσο καλά και πήρε η Ουγγαρία έτσι μόνο 4 βαθμούς. Λοιπόν, η Αμπερτάουε και η Ουαλία στην πρώτη θέση με 51 βαθμούς, Τζουμπιάσκο για την Ελβετία στη δεύτερη με 43, αλλά και Σετουμπάλ για την Πορτογαλία στη δεύτερη. Στην τέταρτη θέση για την Ουγγαρία είναι Αγγικανίσα με 37, για την Τσεχία το Πρίμπρα με 35, στην πέμπτη θέση η Μπυργού για τη Μάλτα στην έκτη θέση με 34, η Πρέβεζα για την Ελλάδα στην 7η με 31, Μέγκες για τη Σλοβενία στην 8η με 28, Πόρτο Τόλε, Ιταλία 1η θέση και 27 βαθμοί. Είναι διαδρομή για τη Μάλτα σε πολύ μεγάλο χρόνο όμως και για τις άλλες δύο χώρες ανολοκλήρωτες διαδρομές. Έχουμε λοιπόν 9 για την Τσεχία, 8 για την Ιταλία, 7 για την Πορτογαλία, 16 βέβαια η Ιταλία έχει παίξει τζόκερ, πολύ καλά, 6 για την Ελβετία, 5 για την Ουγγαρία, 4 για τη Μάλτα, 3 για την Ουαλία, 2 για την Ελλάδα και 8 η Σλοβενία από το στοίχημά της που είχε στην Ιταλία. Είπαμε ότι στο στοίχημα παίρνουν τους βαθμούς και όχι τους διπλασιασμένους. Σταθερά πρώτη με 54 βαθμούς η Ουαλία με την Αμπερτάου Εσβάντσε. Η Πορτογαλία σε Τουμπάλ με 50 στη δεύτερη θέση. Η Ελβετία με τον Τζουμπιάσκο και 49 βαθμούς στην τρίτη. Το Πρίμπραμ για την Τσεχία με 44 βαθμούς στην τέταρτη θέση. Το Πόρτο Τόλε πέρασε στην πέμπτη θέση για την Ιταλία με 43. Ναγκή Κανίτσα για την Ουγγαρία στην έκτη με 42. Μπυργού για τη Μάλτα με 38 στην 7η. Μέγκες για τη Σλοβενία 8η θέση με 36 βαθμούς και η Πρέβεζα μετά από αυτό το παιχνίδι στην 9η θέση με 33 βαθμούς για την Ελλάδα. Κάτι, το οποίο εμείς δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε, μπόρεσαν όμως εκείνοι.
Ταξίδι στην πατρίδα μας που μας έχει λείψει αυτές τις μέρες εδώ στη Μάλτα. 15.000 κάτοικοι στη δική μας όμορφη Πρέβεζα, στην είσοδο του Ανδρακικού. Η εξέλιξη και η συνέχεια της αρχαίας Νικόπολης, της πόλης που ίδρυσε ο Αύγουστος Οκταβιανός μετά την νίκη του ενάντια στον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα. Τα βενετσιάνικα κάστρα του Παντοκράτορα, του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Γεωργίου κοσμούν την πόλη. Και όσο για τα άλλα, αυτή η μοναδική ελληνική φύση που ξεχωρίζει ακόμα και σε μια κάρτ ποστάλ 30 μόλις δευτερολέπτων. Διαφέρεσε κάτι από το χρόνο. Η διαδρομή είναι ολοκληρωμένη. 9 Πορτογαλία, 8 Τσεχία, 7 Ελβετία, 6 Μάλτα, 5-5 Ουαλία Ιταλία, 3 Σλοβενία, 2 Ουγγαρία, η Ελλάδα πήρε τους 9 βαθμούς της Πορτογαλίας. Να δούμε λίγο την τελική κατάταξη για την Ουαλία κυρίως που είναι στην πρώτη θέση και αν έχει μεταβληθεί αυτό, αν έχει αλλάξει αυτό. Εάν έχει χάσει δηλαδή την πρώτη θέση, όχι, με 5, ναι. Έχουμε Πορτογαλία και Ουαλία σε τουμπάλ για την Πορτογαλία. Μπερτάου Εσβάμψεα με 59 βαθμούς για την πρώτη θέση. Τη χάνει όμως η Ουαλία γιατί έχει ήδη παίξει τζόκερ. Η Πορτογαλία θα παίξει το τζόκερ στο μέλλον και συνεπώς θα διπλασιάσει βαθμούς. Τρίτη Ελβετία με 56, τέταρτη Τσεχία με 52, πέμπτη Ιταλία με 48, έκτη Ουγγαρία και Μάλτα με 44, όγδο η Ελλάδα με 43 και ένατη Σλοβενία με 39. Συνεπώς οι Ουαλοί δεν πρέπει να εγκαταλείψουν καθόλου, δεν πρέπει να χάσουν ούτε βαθμό, διότι ισοβαθμούν με την Πορτογαλία και η Πορτογαλία, επαναλαμβάνω, δεν έχει παίξει ακόμα τον τζόκερ της. Σλοβενία πρώτη με 9 βαθμούς, Ουγγαρία και Πορτογαλία με 8, διπλασιάζονται βλέπετε με τους τζόκερ, Ελβετία 6, Τσεχία 10 με τον τζόκερ, Ιταλία 4, Μάλτα 3, 2 για την Ελλάδα και η Ουαλία τους 8 που πήρε από την Πορτογαλία, στην οποία είχε στοιχηματίσει. Θα δούμε τον τελικό πίνακα και ναι. Ναι, και με μεγάλη διαφορά πέρασε στην πρώτη θέση σε τουμπάλα με 75 βαθμούς για την Πορτογαλία. Παραμένει στη δεύτερη Αμπερτάου Εσβάμψεα, 67 που τόσο καιρό κρατούσε την πρωτιά για την Ουαλία. Τρίτη θέση Τζουμπιάσκο για την Ελβετία αλλά και Πρίμπραμ για την Τσεχία με 62 βαθμούς. Πέμπτη θέση Ναγκανίτσα για την Ουγγαρία με 60, Μέγκες για τη Σλοβενία με 57, έκτη Φορτοτόλη για την Ιταλία πέρασε στην 7η θέση με 52, Μπιργκού για τη Μάλτα με 47 στην 8η και με 45 βαθμούς η Πρέβεζα για την Ελλάδα στην 9η θέση. Είδατε λοιπόν ότι η Πορτογαλία έχει περάσει μπροστά με αρκετούς βαθμούς διαφορά. Νομίζω ότι δεν κινδυνεύει, έχουν παίξει όλες οι χώρες τζόκερ και περιμένουμε τώρα το τελευταίο παιχνίδι που παίζουν όλες οι χώρες μαζί και που διπλασιάζονται όλων των χωρών οι πόντοι. Και εδώ η Ουαλία είναι η δεύτερη θέση αυτή που μπορεί ξαφνικά μετά από το τελευταίο παιχνίδι να έχει γίνει πρώτη, περιμένουμε τον πίνακα με αγωνία. Έχουμε πρώτη Ουαλή με 18, δεύτερη η Τσέχη με 16, τρίτη Σλοβένη με 14, με 12 οι Έλληνες, τέταρτη Πορτογάλοι με 10 στην 5η θέση, Ιταλοί με 8 στην 6η, Ελβετοί με 6 στην 7η, Μαλτέζοι με 4 στην 8η και οι Ούγγροι τελευταίοι. Πέρασε πάλι η Ουαλία μπροστά. Πρώτη θέση Ουαλία-Πορτογαλία. Αμπερτάου Εσβάμψεα σε τουμπάλ για την Πορτογαλία, ισοβαθμία στην πρώτη θέση με 85 βαθμούς. 85 βαθμοί, δύο χώρες στην πρώτη θέση. Τρίτη θέση Πρίμπραμ Τσεχία με 78, τέταρτη Σλοβενία Μέγκες με 71, Τζουμπιάσκο Ελβετία στην πέμπτη θέση με 68, Νάγκη Κανίτσα με 62, Ουγγαρία στην έκτη, στην έβδομη θέση Πορτοτόλε Ιταλία με 60, στην όγδοη Ελλάδα Πρέβεζα 57 και στην ένατη Μάλτα και Μπιργκού με 51 βαθμούς. Δύο λοιπόν ομάδες, δύο χώρες, Ουαλία-Πορτογαλία με 85 βαθμούς ισοβαθμούν, πράγμα το οποίο πολύ σπάνια συμβαίνει βέβαια. Βλέπετε εδώ τους Πορτογάλους από την πόλη τους Σετιμπάλ και με μπλουζάκια που γράφουν Πορτουγάλ να πανηγυρίζουν. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή της σειράς Παιχνίδια χωρίς σύνορα έφτασε στο τέλος της. Από τη Βαλέτα της Μάλτας με την Πρέβεζα να τελειώνει στην Όμορφη.